Ζητάμε εδώ και τώρα να ανοίξει ο θώρακας. Το νοσοκομείο θώρακας. Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που φτιάχτηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Χαλάστηκαν πολλά λεφτά, τα οποία όλοι στην πάντα που φοράμε ξέρουμε πώς χαλαστήκανε. Αγοράστηκαν μηχανήματα, το ένα τ' άλλο και την άλλη μέρα έκλεισε. Την άλλη μέρα έκλεισε. Μεταφέρθηκε βέβαια μία κλινική στον Αγιαντρέα. Μεταφέρθηκε ένα μικρό κομμάτι κρεβατιών στον Αγιαντρέα που έγινε μια κλινική από ένα περιφερειακό νοσοκομείο που είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Γι' αυτό το λόγο οι φορείς της πόλης μας ζητάνε, το εργατικό κέντρο και οι υπόλοιποι, ζητάνε εδώ και τώρα να ανοίξει ο θώρακας. Βεβαίως να ανοίξει, αλλά όχι με εντέλεσθε γιατρούς από γύρω-γύρω περιοχές που δεν έχουν κορονοϊό, με προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού. Ό,τι χρειάζεται για να ανοίξει ένα νοσοκομείο, αυτό το οποίο το έχετε έτοιμο. Τις τελευταίες μέρες αυξάνεται ο μέσος όρος επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Αχαΐα, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία. Όλο αυτό το διάστημα δεν αξιοποιήθηκε ούτε στο ελάχιστο για να λυθούν σοβαρά προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή μας, ώστε να προστατευτεί η υγεία του λαού μας. Δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο στους χώρους δουλειάς. Η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα αίτημα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, των Σωματείων των Νοσοκομείων, του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, αλλά και άλλων σωματείων και φορέων που διεκδικούσαν άμεση ενίσχυση των δομών υγείας στην περιοχή μας. Όλες οι υγειονομικές μονάδες της πόλης μας συνεχίζουν να είναι αθωράκιστες μπροστά στο τρίτο κύμα, ενώ η διασπορά της πανδημίας είναι μεγάλη στα νοσοκομειακά ιδρύματα της Πάτρας, αλλά και σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι μεγάλοι χώροι δουλειάς συνεχίζουν να είναι οι βασικές εστίες υπερμετάδοσης, αφού δεν υλοποιούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ της πόλης η κατάσταση είναι τραγική. Κατά δεκάδες οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης μας κλείνουν τις επιχειρήσεις τους οριστικά και ειδικά στο κλάδο της εστίασης και της ένδυσης. Όσοι καταφέρνουν να μείνουν ανοιχτοί πνίγονται στα χρέη ζώντας με επιδόματα. Το εισόδημα των αγροτών μειώνεται καθημερινά σαν αποτέλεσμα του lockdown και της υπολειτουργίας των λαϊκών αγορών. Οι πενιχρές επιδοτήσεις που πήραν είναι ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές ταλαιπωρούνται από την τηλεκπαίδευση, το κλείσιμο των σχολών τους, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση υλοποιεί το απαράδεκτο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Οι εξελίξεις, συνάδελφοι, επιβεβαιώνουν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, και η πανδημία δεν θα αντιμετωπίζεται και ο εμβολιασμός θα υπονομεύεται. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεση προμήθεια και διάθεση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Ενίσχυση όλων των κέντρων υγείας και των ΤΕΜΗ της πόλης μας με προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν και σαν εμβολιαστικά κέντρα. Απαιτούμε άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων με νοσηλευτικό προσωπικό στα 3 νοσοκομεία της χώρας μας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών στην υγεία. Άμεση ενίσχυση με μέσα ατομικής προστασίας για να μην νοσήσουν, με υλικά και υποδομές για να πολεμήσουν. Απαιτούμε να επαναλειτουργήσει άμεσα το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος με λεφτά από το κρατικό προϋπολογισμό, να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα και μονάδες ΜΕΘ. Απαιτούμε άμεση δημιουργία κλινών ΜΕΘ που να ανταποκρίνονται σε ανάγκες της περιοχής με βάση και τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μιλάει για 10% κλίνες ΜΕΘ επί των κλινών των νοσοκομείων. Απαιτούμε να επιταχθεί άμεσα το ιδιωτικό θεραπευτήριο Ολύμπιον και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα του νομού μας και ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας και του εμβολιασμού.
την παραπάνω επιστολή προς τον Υπουργό και την κυβέρνηση υπογράφουν μέχρι σήμερα 80 σωματεία, σύλλογοι και φορείς της πόλης μας.